Αν ήθελε κανείς να κάνει ανταλλαγή, θα πήγαινε σε αυτούς οι οποίοι φαίνονται ότι στις δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα, κερδίζουν. Άρα δεν είναι το θέμα ανταλλαγής. Όταν πολιτικά λες και εξηγείς και βάζεις πλάτη στην επιλογή δημιουργίας του προοδευτικού πόλου, αυτό είναι καθαρό πολιτικό. Το όλο ζήτημα το οποίο αναφέρετε έχει να κάνει με το γεγονός ότι και πώς προέκυψε όλη αυτή, αν θέλετε, η επιλογή. Ήταν ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο υπήρξε μία διαφοροποίηση προσωπική όσον αφορά τις επιλογές που γίνανε από την ηγεσία του κινήματος αλλαγής να μην στηρίξει τελικά αυτό που είχαμε βάλει εξ αρχής, τις προοδευτικές συγκλήσεις και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, προοδευτικές συγκλήσεις οι οποίες μπορούσαν σε επίπεδο χώρας να προχωρήσουν και να στηριχτούν. Πράγμα το οποίο οδήγησε τότε από τον Σεπτέμβριο στην δική μου απομάκρυνση ουσιαστικά από την ηγεσία του κινήματος αλλαγής και μετέπειτα στη δική μου παρέτηση από έναν χώρο ο οποίος φαινόταν ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει πάνω σε αυτό. Είχαν γίνει βήματα πάνω σε αυτά που μας λέτε στην σύγκληση. Υπήρξε σχεδιασμός. Εγώ επειδή ήμουν και υπεύθυνος για την τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις και ακόμα φυσικά υποψηφίων οι οποίοι στηρίζονται τόσο από. Στηρίχθηκαν από το κίνημα αλλαγής αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά αυτό σταμάτησε να υπάρχει σαν επιλογή. Για ποιο λόγο, τι έγινε? Αυτό έχετε, μπορώ να προσδιορίσει, έχετε προσδιορίσει πότε έγινε αυτή η αλλαγή, αν υπήρξε κάποιο λόγο συγκεκριμένο ή κάτι τέλος πάντων που να έκανε την ηγεσία του κινήματος αλλαγής να αλλάξει δρόμο? Αυτό εγώ δεν μπορώ να σας το προσδιορίσω. Προσδιορίζω την δικιά μου στάση. Προσδιορίζω τη δικιά μου στάση. Δηλαδή. Έτσι, τότε όσο πήραμε τις αποφάσεις αυτές και όταν έγιναν αυτές οι πολιτικές αποφάσεις που φαίνονταν ότι δεν μπορούσαν να στηρίξουν αυτή την προοδευτική σύγκληση για την οποία είχαμε συζητήσει. Πάντως, κύριε Τόλκα, εμένα μου παραμένει η απορία, γιατί μπορεί να νιώσατε απογοητευμένος από το κόμμα στο οποίο βρισκόσασταν επί χρόνια, αλλά ότι η επιλογή σας να πάτε στον ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο επί καιρό βομβαρδίζατε με επιθετικό σχολιασμό, κάτι πρέπει, πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς έγινε αυτό. Αυτό που δηλαδή, λέτε... γιατί υπάρχουν βουλευτές που φεύγουν από το κόμμα, μένουν ανεξάρτητοι επί μήνες, αλλά στη δική σας την περίπτωση ήταν λίγο κεραυνός ενεθρία. Δηλαδή, κατευθείαν από την αλλαγή του κόμματος και κατευθείαν στην υπουργοποίηση. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο κεραυνός ενεθρία, από την άποψη ότι πολιτικά είχα τοποθετηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα υπέρ αυτής της σύγκλησης και σε επίπεδο αυτοδιοικητικών εκλογών. Υπήρξε μια μεγάλη ένταση η οποία ήταν ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο και με το δικό μου κόμμα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για τις επιλογές οι οποίες γίνονταν και η παρέτησή μου η οποία υπήρξε έκτοτε και υπήρξε και ένα κάλεσμα προοδευτικό, κάλεσμα προοδευτικών δυνάμεων το οποίο αυτή τη στιγμή και στην κατάσταση που είναι η χώρα καθένας, ξέρετε, παίρνει και τις αποφάσεις του, κάνει και τις επιλογές του. Και εδώ είναι ξεκάθαρο το τι έρχεται μπροστά. Και σύμφωνα με τις κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες υπάρχουν, αλλά και τις πολιτικές δυνάμεις και κόμματα και όπως εκπροσωπούν τις κοινωνικές αυτές δυνάμεις. Αυτό που μπροστά μας έχουμε είναι μια επικράτηση προοδευτικών επιλογών για τη χώρα, μια επικράτηση συντηρητικών επιλογών για τη χώρα. Και αυτή την κρίσιμη στιγμή που γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό από ποτέ, όπως σας είπα και πιο πριν, ο καθένας αποφασίζει. Συν επίσης, αντίστοιχα για παράδειγμα, δεν είδα να υπάρχουν κριτικές για πάρα πολλά στελέχη τα οποία μετακινήθηκαν ή μετακινούνται προς τη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν. Και σε καμία περίπτωση θέλω να τονίσω εδώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κριτικές προσωποφαγικές ή πρέπει να υπάρχουν. Από το κίνημα αλλαγής μετακινήθηκαν στην Νέα Δημοκρατία. Έχουν υπάρξει και τέτοιες μετακινήσεις και όλο το προηγούμενο διάστημα και γίνονται και υπάρχουν τέτοιες επιλογές. Αλλά θέλω να τονίσω ότι αυτές είναι πολιτικές επιλογές και σε επίπεδο πολιτικό πρέπει να κρίνονται και να εξηγούνται. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πούμε και να εξηγήσει ο καθένας. Εάν σήμερα κάνει την επιλογή της πρόοδου ή την επιλογή της συντήρησης. Θεωρείτε δηλαδή ότι το κίνημα αλλαγής δεν κάνει την επιλογή της πρόοδου? Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το κίνημα αλλαγής, στο κίνημα αλλαγής θα ήταν ευτυχές να επικρατήσει μια άποψη η οποία έχει να κάνει με ένα λάθος κατ' εμέ. Ότι είναι λάθος η επιλογή για δίθεν στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα έπρεπε να μιλάει το κίνημα αλλαγής για στρατηγική ήττα της δεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα το οποίο έχει εγκλωβίσει το κίνημα αλλαγής σε άλλες επιλογές οι οποίες
δεν ταυτίζονται με μια προοδευτική κατεύθυνση. Χθες στη θέση αυτή καθόταν ο κ. Μαλέλης. Το ρώτησα εγώ αυτό, το ρώτησα εγώ αυτό πράγμα. Ναι, ναι. Υπεύθυνος επικοινωνίας του κλίματος αλλαγής και πάνω σε αυτό συζητούσαμε, αλλά η δική του θέση, και φαντάζομαι εκφράζοντας το κόμμα, είναι ότι κρατάνε ίσες αποστάσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία και επιθυμούν να παίξουν, να έχουν διψήφια ποσοστά και να παίξουν και ένα καθοριστικό ρόλο. Θέλουν τη συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ ώστε το κίνημα αλλαγής να πάρει τον κόσμο πίσω που έχει χάσει. Κοιτάξτε όμως, η πολιτική δεν διαμορφώνεται με ρεβασιστικές επιλογές ή με τάσεις μανίας τέτοιου τύπου. Εμείς θέλουμε να εκφράσουμε τον χώρο αυτόν. Έφυγαν οι άνθρωποι από εμάς, άρα αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της ήττας του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά κοιτάξτε, οι μετακινήσεις αυτές οι οποίες υπάρχουν από το 2012 και μετά, τη κοινωνία και το πώς τοποθετείται και πώς επιλέγει τα κόμματα τα οποία θα στηρίξει ή όχι, γίνονται από το 2012 και εδώ, δηλαδή 2019 έχουμε. Έχει παρατηρηθεί ότι βλέπουμε όλοι και ξέρουμε πώς έχει μετακινηθεί ένας κόσμος από τον χώρο που εκφράστηκε τότε από το ΠΑΣΟΚ και που εκφράζεται σήμερα αυτή η κοινωνία. Άρα λοιπόν, ένα πλειοψηφικό κομμάτι δεν επιστρέφει στο κίνημα αλλαγής και νομίζω ότι αυτό είναι για συγκεκριμένους λόγους και κυρίως για αυτό που εξηγούμε τόση ώρα όσον αφορά τη στρατηγική επιλογή τοποθέτησή του. Στον χώρο τον προοδευτικό, στον χώρο τον οποίο προέρχεται από την αριστερά και το αριστερά. Άρα λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι χρειάζεται να ξεκαθαριστούν τα ζητήματα και σε αυτό το κομμάτι ο κάθε ένας κάνει τις επιλογές και τις τοποθετήσεις του. Μάλιστα. Να πάμε στο δικό σας κομμάτι τώρα. Είπατε προηγουμένως ότι φαίνεται μία άνοδος της ακροδεξιάς και φαίνεται και στο δικό σας Υπουργείο. Είστε εσείς Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ποιες είναι οι πολιτικές αυτές στην Ευρώπη, οι οποίες θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην Ελλάδα ουσιαστικά? Κοιτάξτε, οι επιλογές αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ευρωπαϊκό, οι οποίες πραγματικά δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα και στη χώρα μας, όπως και στις άλλες χώρες πρώτης υποδοχής προσφύγων και Ισπανία. Και Ισπανία. Είναι ακριβώς οι επιλογές που γίνονται από τις ακραίες δυνάμεις της Ευρώπης και τη δεξιά. Οι οποίες τι λένε, ουσιαστικά λένε είτε κλείστε τα σύνορα, είτε αποφύγεται με τον οποιοδήποτε τρόπο να έρχεται κόσμος, να μετακινείται κόσμος, πρόσφυγες και μετανάστες. Πράγμα το οποίο τι κάνει όμως, στην λογική μιας ισχυρής κεντρικής Ευρώπης για παράδειγμα, ή στη λογική κάποιων ισχυρών κρατών μελών, τα οποία θέλουν να ορθώσουν τύχη, πράγμα το οποίο το βλέπουμε και γίνεται και σε σχέση με το μεταναστευτικό, αυτό λέει ότι κλείνουμε εμείς και προχωρήστε. Αφήστε τον κόσμο να υπάρχει σε επίπεδο πρώτων χωρών υποδοχής. Όπως για παράδειγμα είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το μεγάλο προσφυγικό και μεταναστευτικό ρεύμα. Η χώρα μας μέχρι σήμερα έχει αποδείξει ότι έχει βάλει πλάτες σε όλες τις αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να στηρίξουμε με ανθρωπισμό, με αλληλεγγύη, με προοδευτικό πρόσημο το μεγάλο πρόβλημα και το μεγάλο θέμα που έχει δημιουργηθεί με το προσφυγικό. Όσο η Ευρώπη δημιουργεί τέτοιου είδους προβλήματα, θα ενισχύονται τα προβλήματα στις μικρότερες χώρες, στα μικρότερα κράτη-μέλη όπως είναι η Ελλάδα. Έχει στηρίξει η Ευρώπη μέχρι σήμερα. Ευτυχώς σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής, κεντρικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια στήριξη μεγάλη της Ελλάδας, τόσο απευθείας της χώρας μας, όσο και μέσω ευρωπαϊκών θεσμών, ευρωπαϊκών φορέων και υπηρεσιών, για το μεγάλο ζήτημα του προσφυγικού και μεταναστευτικού. Ζήτημα το οποίο θα το έχουμε για πολύ καιρό να μας απασχολεί σαν χώρα και σαν Ευρώπη. Ξέρετε, δεν είναι κάτι πρόσκαιρο ή κάτι καινούριο αυτό. Μπορεί να είναι καινούριο για τη δικιά μας κοινωνία ή μπορεί να είναι ενός η κοινωνία υποδοχής. Αλλά αυτό ακολουθεί τη ζωή, ακολουθεί την οικονομία, ακολουθεί τις εξελίξεις που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα λοιπόν, εκεί για αυτά τα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα, χρειάζονται και μεγάλες απαντήσεις. Και μεγάλες απαντήσεις δεν δίνονται μόνο από ένα, δύο ή τρία κράτη-μέλη. Θα δοθούν συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί πρέπει να πιέζουμε. Προφανώς η Ελλάδα έχει πάρει τη θέση ότι θέλει να είναι μέρος της λύσης του προβλήματος και δεν κλείνει και δεν στρέφει το βλέμμα της αλλού. Έτσι κι αλλιώς και η γεωγραφική μας θέση είναι τέτοια που θα ήταν πολύ δύσκολο. Σε εμάς έρχεται το μεγαλύτερο ρεύμα. Από την άλλη όμως, επειδή τώρα φαίνεται ότι οι ροές πέραν του ότι
υπάρχουν κάποιες εξάρσεις, αλλά έχουν μειωθεί. Εμείς τι κάνουμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες αυτών των ανθρώπων εδώ? Γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές οι εικόνες από τις δομές που είναι πλέον πέραν των δυνατοτήτων τους κάνουν το γύρο του κόσμου. Και ενώ είμαστε σε μια διαδικασία να δείξουμε το ανθρώπινο πρόσωπο και να αναλάβουμε ευθύνες, από την άλλη μας διασύρουν αυτές οι εικόνες σε μια λογική του ότι έχουμε τους ανθρώπους στιβαγμένους χωρίς να καλύπτονται κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες τους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι? Κοιτάξτε, υπήρξε εξ αρχής πολύ μεγάλο πρόβλημα και με τις εικόνες που δημιουργήθηκαν, αλλά και πραγματικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες. Όχι εικόνες, συνθήκες είναι. Επειδή αναφέρθηκαν οι εικόνες. Και με τις εικόνες, αλλά κυρίως με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι μετακινήσεις, έρχεται αυτός ο κόσμος προς την Ελλάδα, προς την Ευρώπη. Το ζήτημα λοιπόν αυτό, το οποίο ξεκίνησε και δεν υπήρχε ουσιαστικά καμία διαδικασία και καμία υπηρεσία να ανταποκριθεί στα ζητήματα αυτά έτσι όπως μας τέθηκαν εξ αρχής από το 2014 και μετά, και το πολύ μεγάλο κύμα του 2016 και μέχρι σήμερα, αυτό δημιούργησε πραγματικά έκρηξη στις περιοχές οι οποίες επιβαρύνθηκαν και δέχτηκαν τους πρόσφυγες. Σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα. Εκτός από κάποιες περιπτώσεις συγκεκριμένες, όπου είναι οι οδοί συγκεκριμένοι που υπάρχουν και ακόμα υπάρχει υπερπληθυσμός, ο οποίος κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες και αυτός αυξάνεται γιατί είναι πιο εύκολη η μετακίνηση. Ωστόσο, η Ελλάδα όμως δεν πρέπει και δεν μπορούμε να σταθούμε μόνο στο να επικαλούμαστε τον ανθρωπισμό ή το σεβασμό που έχουμε δείξει στον άνθρωπο. Η χώρα χρειάζεται αυτή τη στιγμή και έχουν οργανωθεί δομές. Έχουν οργανωθεί και έχουν δημιουργηθεί διαδικασίες συγκεκριμένες, όπως για παράδειγμα αυτό όλο που γίνεται με το άσυλο, το οποίο δεν είναι μόνο μια εθνική υπόθεση, είναι μια ευρωπαϊκή υπόθεση, η οποία κάνουμε. Το πώς διαχειριζόμαστε τις υπηρεσίες ασύλου και πώς στηρίζουμε και πόσο γρήγορα μπορούμε να ανταποκριθούμε ακριβώς σε αυτό. Γιατί ξέρετε, η Ελλάδα σήμερα λειτουργεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, δυνατότητες, αλλά και κόσμο τον οποίο μπορεί να απασχολήσει. Κύριε Τόλκα, ωραίο είναι η υπηρεσία ασύλου, ωραίο είναι το άσυλο, είναι γρήγορες οι διαδικασίες, αλλά. Τελευταίες μέρες υπάρχει η είδηση ότι συνεντεύθη στην Ουγγαρία, δεν κάνω λάθος, ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε άσυλο στην Ελλάδα και είναι τζιχαντιστής. Συνελήφθη. Ήταν στην Ουγγαρία με το παιδί του. Αυτός πέρασε την Ελλάδα, απέφυγε τον έλεγχο. Προφανώς με γρήγορες διαδικασίες. Σωστά κάνετε να είναι γρήγορες οι διαδικασίες. Όχι, όχι. Αλλά δεν είναι γρήγορες οι διαδικασίες, ξέρετε ακόμα. Τονίζω ότι οι διαδικασίες θα πρέπει να. Σε αυτές τις αργές διαδικασίες λοιπόν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος ξεγέλασε, ας πούμε, τις αρχές ελληνικές ή τις ευρωπαϊκές αρχές και βρέθηκε στην Ουγγαρία έχοντας πάρει άσυλο, έχοντας περάσει την Ελλάδα. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε δηλαδή αυτό? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα επιχείρημα των ακραίων δυνάμεων της Ευρώπης, όπως μας είπατε, να μην δεχτούν πρόσφυγες. Πώς θα σταματήσουμε εμείς να τους δίνουμε επιχειρήματα για να μην δεχτούν τους πρόσφυγες? Κοιτάξτε, το τι βρέθηκε εδώ, θα πρέπει να υπάρξει μια ολόκληρη αλληλογραφία μετά να ταυτοποιηθεί πραγματικά. Άμα πέρασε από την Ελλάδα, άμα μπήκε στις διαδικασίες ασύλου της ελληνικής. Είναι εδώ η οικογένειά του και έρχεται πίσω το παιδί του. Αυτό. Τουλάχιστον λίγο το ρεπορτάζ. Ναι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές διαδικασίες και πάρα πολλά θέματα που παρεσφρίουν. Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος. Και γι' αυτό πρέπει να γίνει μια υλογραφία με τη συγκεκριμένη καταγγελία που μου λέτε. Εγώ δεν είμαι πρόχειρος αυτή τη στιγμή να σας απαντήσω. Αλλά πρέπει να γίνει και μια υλογραφία και μια διασταύρωση. Αν πραγματικά αυτός έχει μπει από την Ελλάδα, έχει πάρει από εδώ ή από κάπου αλλού πήρε χαρτιά τα οποία φαίνονταν υπογράφονται στην Ελλάδα κτλ. Όχι, αλλά να σας πω λίγο κάτι. Να μην επαναλαμβάνουμε εύκολα επιχειρήματα. Σύλληψη μπορεί να έγινε, αλλά για να το διαπιστώσουμε αν έχει περάσει από την Ελλάδα και αν τα χαρτιά του δόθηκαν από την Ελλάδα, αυτό θα θέλει μια ολόκληρη διαδικασία η οποία πρέπει να πει ότι πραγματικά δόθηκαν από εδώ. Αυτό ακόμα δεν έχει γίνει. Άρα θα σας λέω, το επιχείρημα είναι πώς γίνεται σωστός ο έλεγχος, ώστε να μην δίνουμε επιχειρήματα στην επικράτηση ακραίων απόψεων στην Ευρώπη. Ναι. Μέχρι σήμερα από τη χώρα δεν έχουν περάσει τέτοιες περιπτώσεις και μέχρι σήμερα από τη χώρα πάντα όπου είχαμε πιθανόν τέτοια επιχειρήματα, αν θέλετε, ή ακούγονταν δημοσιογραφικά κάποιες τέτοιες πληροφορίες, μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει στο σύνολο διεψεύσεις. Και έχουμε δει ότι δεν έχουν υπάρξει αντίστοιχα παραδείγματα. Ο έλεγχος ο οποίος υπάρχει στην Ελλάδα είναι ένας έλεγχος ο οποίος είναι ευρωπαϊκός.
δεν μπαίνει μόνο από τη χώρα μας. Mm-hmm. Είναι ένα πλαίσιο λοιπόν το οποίο αποφασίζεται, και όχι μόνο ένα πλαίσιο, είναι πολλές συνθήκες και διαδικασίες. Είναι μια διαδικασία η οποία αποφασίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμφωνείται σε αυτό. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο αποδέχονται και όλες οι υπόλοιπες χώρες, ότι από τη στιγμή που θα πάρεις άσυλο στις πρώτες χώρες υποδοχής, μετά έχεις και τα δικαιώματα που σου αποδίδονται. Άρα λοιπόν, δεν είναι ότι η Ελλάδα δίνει επιχειρήματα για να μας χτυπήσουν. Η χώρα μέχρι σήμερα έχει κάνει πολύ καλά τη δουλειά της και πολύ περισσότερο για τον πληθυσμό ο οποίος έχει μπει και τους αριθμούς για τους οποίους μιλάμε. Και δεν είναι μόνο ο ένας ο οποίος πιθανόν βρέθηκε εκεί. Δεν είμαι σίγουρος, σας ξαναλέω πώς είναι η περίπτωση. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες έχουν γίνει επανενώσεις. Υπάρχουν οικογένειες σε άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, της βόρειας Ευρώπης, όπου πηγαίνουν αδέλφια, παιδιά, οικογένειες επανενώνονται. Υπάρχουν χώρες οι οποίες λαμβάνουν αριθμό προσφύγων από την Ελλάδα με συμφωνίες που υπάρχουν διμερείς δικές μας, αλλά και συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλες οι διαδικασίες οι οποίες έχουν προβλεφθεί για το ζήτημα το οποίο είναι ευρωπαϊκό, το ξανατονίζω, και συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. ακολουθούνται από εμάς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η διαδικασία του ασύλου, κύριε Τόλκα, αν θέλετε λίγο να σταθούμε αυτό πριν κλείσουμε, λένε όλοι ότι πάει με βραδείς ρυθμούς. Δηλαδή είναι πολλοί άνθρωποι εγκλωβισμένοι, μένουν και στα νησιά, διότι αν φύγουν από τα νησιά μετά από εκεί και πέρα δεν μπορούν και να επιστρέψουν πίσω, εάν δεν κριθούν για άσυλο. Οπότε αυτό το πράγμα είναι στην προέκτασή του, δημιουργεί και δυναμητίζει και κάποιες κοινωνίες που έχουν την ανθρωπιά και έχουν και την διάθεση να συμπαρασταθούν, αλλά από την άλλη δεν μπορούν να σηκώνουν και το βάρος συνεχώς. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι οι διαδικασίες είναι που πρέπει να γίνουν συντομότερες. Να σας τονίσω κάτι εδώ σε αυτό. Η Ελλάδα ανταποκρίνεται σε αριθμό φακέλων, εξέταση φακέλων ασύλου, σε ρυθμούς ταχύτερους από ό,τι ανταποκρίνονται άλλες μεγάλες χώρες της Ευρώπης με παραδοσιακούς μηχανισμούς αντίστοιχους για πρόσφυγες και μετανάστες και με πολύ περισσότερο προσωπικό. Άρα η χώρα μας αυτό κάνει πολλά μεγάλα βήματα με τη συνδρομή και άλλων ευρωπαϊκών υπηρεσιών και άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε περιοχές και κυρίως στα νησιά, που είναι αυτά τα οποία επιβαρύνονται. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε λοιπόν σήμερα και να γίνει πολύ πιο γρήγορα είναι οι διαδικασίες του ασύλου και όσο περνάει από το χέρι της χώρας και δεν είναι το επίπεδο του ευρωπαϊκού κανονισμού, όσο περνάει από το χέρι της χώρας μας, αυτά να μπορέσουμε να τα εξυπηρετήσουμε για να κάνουμε πιο γρήγορα. Και να σας τονίσω για κάτι ακόμα, ότι ναι, υπάρχουν περιοχές όπου η Ελλάδα που έχει, έχουμε την ευθύνη, υπάρχουν διαδικασίες που γίνονται γρηγορότερα σε σχέση με άλλες περιοχές οι οποίες μπορούν να έχουν πολλαπλές ή άλλες παρεμβάσεις πιο γραφειοκρατικές. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως, συγγνώμη κιόλας και να τονίσω ότι έχετε δίκιο ότι έχουν επιβαρυνθεί κοινωνίες περισσότερο από άλλες. Και έχετε δίκιο ότι έχουν επιβαρυνθεί νησιά περισσότερο από άλλα. Εδώ θα πρέπει να δώσουμε τις απαντήσεις. Αλλά ξέρετε, θα πρέπει να δοθούν και οι απαντήσεις με ένα ευρύτερο κλίμα συνένεσης και προσπάθειας και να μην γίνεται εκμετάλλευση, ειδικά σε ένα κλίμα εν ώψη ευρωεκλογών ή τοπικών εκλογών, το οποίο δυσκολεύει τα πράγματα, δυσκολεύει το να τρέξουμε καταστάσεις για τις οποίες υπάρχουν οριμότητα και αποφάσεις και δεν μας αφήνει να μπορέσουμε και να μιλήσουμε και να απαντήσουμε κυρίως στα πραγματικά προβλήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε και ελπίζουμε να αποδειχθεί fake news. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε για την Αγία Σοφιά.